Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο αυτού του γύρου. Πάω όμως πρώτα στο Φώτη που είχε δύο λανθασμένες απαντήσεις. Φώτη, τι γίνεται? Όλα καλά πιστεύω. Είναι μέχρι να πάρω το χρόνο μου. Αχα. Θυμάστε τι έγινε μαζί σας την προηγούμενη φορά, έτσι? Το θυμάμαι και ακόμα με θυμούνται. Στον δρόμο ειδικά. Τι σας λένε, βγάρτε το πουκάμισο? Πλέον μου λένε να βγάλω και το παντελόνι για να δουν το θαυμασμό. Φώτη. Όχι, ο Φώτης θυμάμαι εγώ ότι είναι Πανελληνιονίκης. Μάλιστα. Στο Πρόσθιο. Πεταλούδα. Στην Πεταλούδα. Κατεβάστε την κάρτα σας. Ελάτε λίγο μπροστά. Το έχετε ξαναδείξει, πέρασε όμως καιρός. Ναι. Και είναι και εδώ, ειδικά ο Κώστας που είναι αγύμναστος, τον βλέπετε. Δείξτε του λίγο ξανά την Πεταλούδα. Να βγάλω και τίποτα ή έτσι. Παιδιά, θέλει να βγάλει. Βγάρτε. Να το βγάλω. Ξανά. Λέω, να το βγάλω. Δεν έχω πρόβλημα. Παιδιά, θέλει να το βγάλει. Δεν έχω βοηθό όμως. Έλα, Διονύση, όπως... έλα, κράτα του. Είναι άντρας ή άντρας. Τώρα είναι λίγο μακριά γυναίκα. Κωνσταντίνε, βοηθήστε. Όχι, όχι, εντάξει, μόνος μου. Το έκανα. Ναι, αλλά πρέπει να σου κρατάει το μικρόφωνο. Έλα, Κωνσταντίνε, αφήστε εγώ, είμαι εγώ αποφασίζω. Είναι φωτό. Λίγο φωτό. Σοβαρότητα θέλω. Ωραία, δείξτε την πεταλούδα. Λοιπόν, πεταλούδα είναι. Να τα. Και έτσι, πιο. Για να μην σε χτυπήσω. Ναι. Και έτσι. Τι σου, παιδί μου, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έρχεστε εδώ να κάνετε προπόνηση πεταλούδας. Ντυθείτε, μην στείλω την Ελεάνα να κρατάει το μικρόφωνο. Ναι, εντάξει. Α. Του αρέσουν οι πιο ψωμωμένες. Πιο ξαφιές. Εγώ του πέφτω αδύνατος. Θα τρελαθούμε απόψε στον πιο αδύναμο κρίκο. Πηγαίνετε να του φορέσετε το μικρόφωνο, Κωνσταντίνε, ξέρει. Να το βάλει μόνος του. Βάρτε το μόνος σας. Και να το βάλει και καλά να ακούγεται. Φώτη, ήσασταν λίγο ξυνισμένος με τον Κωνσταντίνο. Δεν τον έχω συνηθίσει γι' αυτό. Είναι θέμα συνήθειας, πιστεύω. Να πάτε διακοπές μαζί για να το συνηθίσετε. Θα πάμε όλοι μαζί στη Μύκονο. Σπίτι τη Ελεάνα. Να διώξουμε την ξαδέρφη τέλος πάντων. Να καλά, αυτή η ξαδέρφη θα πάθει τίποτα και θα φταίμετε στο τέλος. Σωστό και αυτό. Εσείς δεν έχετε καταγωγή από Γερμανία? Ναι. Η Οστρογότη είναι γερμανικό φύλο. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί το Στράτο? Γιατί πιστεύω ότι ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Στράτο? Ναι. Θα βγάλετε κι εσείς το πουκάμισο? Όχι, γιατί άμα το βγάλω θα φύγουν όλοι από εδώ μέσα. Μου τη δίνουν τα πουκάμισα. Ο Στράτος, θυμάστε, ήταν viral γιατί όταν ήταν μικρότερος ήταν η φωνή στα στρουφάκια του Χαρχανούλη και του Γκρινιάρη. Της κακιάς μάγισσας του βοηθού της Βάντα ο Νάνος. Στο Σπορμπίλι αυτό. Σπορμπίλι, ναι. Ναι. Αυτό. Και κάνω και κάποιες άλλες φωνές από ηθοποιούς. Κωνσταντίνε, θυμάστε εσείς τη φωνή αυτή από τα στρουφάκια? Ναι, τη θυμάμαι. Ήταν το πιο πετυχημένο στρουφάκι του κόσμου που άκουσα. Για κάντε το λίγο. Έγινε, παιδιά, τελείωσε. Ναι, Χαρχανούλη, και πάρε και ένα δωράκι. Μου τη δίνουν τα δωράκια. Ένα μικρό απόσπασμα τώρα από το Σπορμπίλι. Μα μεγαλειωτάτη μου, δεν μπορεί να πιάσουμε το Σπορμπίλι. Έχει το μαγικό βαλιτσάκι. Τι λες, μικρέ και απέσαι να είναι, τι λες. Στράτο, ναι. Με 6 ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.